Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια πολιτική συνέντευξη από το NSTV. Βλέπετε ήδη μαζί μου την κυρία Άννα Μεσέλα Σιμακοπούλου, Ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Σιμακοπούλου, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα. Είστε στην Αθήνα, βέβαια, έτσι, δεν είστε στις Βρυξέλλες. Ναι, πλέον. Να είμαστε καλά, για να λίγο. επιστρέψετε. Να Να είμαστε καλά. επιστρέψετε. Ναι. Ευελπιστώ ότι μαζί με τη λήξη της καραντίνας θα μπορέσω να επιστρέψω. Με αφορμή καταρχήν την θέση σας ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε και πριν μου πείτε κάποια πράγματα, να δείξουμε ένα βιντεάκι για μια πρωτοβουλία η οποία τρέχει και μάλιστα τελειώνει και στις 15 του Νοεμβρίου, για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την αναθεώρηση του τρόπου που συναλλάσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εμπόριο. Δώστε μου λίγο χρόνο να δούμε λοιπόν το βίντεο και θα μου πείτε αυτό πώς μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση και πώς μπορούν οι πολίτες να πάρουν, αν θέλετε, και τις επιλογές μέχρι ένα σημείο στα χέρια τους. Είμαι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υποστηρίζουμε με πάθος το πολυμερές, ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο με απόλυτο σεβασμό στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Στην οθόνη σας βλέπετε το link που μπορείτε να επισκεφτείτε για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για το διεθνές εμπόριο. Αν αναρωτιέστε γιατί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μας απασχολεί ιδιαίτερα το διεθνές εμπόριο αυτή τη στιγμή, θα σας πω αμέσως. Το εμπόριο είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, στην Ελλάδα που είναι η πατρίδα μας και στην Ευρώπη που είναι το σπίτι μας. Το διεθνές εμπόριο αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικός μοχλός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ενιαία αγορά με πάνω από 400 εκατομμύρια καταναλωτές. Οι εξαγωγές της στον κόσμο δημιουργούν προστιθέμενη αξία 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ και υποστηρίζουν 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει πάνω από 40 εμπορικές συμφωνίες με σχεδόν 80 χώρες. Μετά την οικονομική κρίση, αλλά και την πανδημία του COVID-19 που άλλαξε τη ζωή όλων μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναξιολογεί ανάμεσα στα άλλα και την εμπορική της πολιτική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα από εμάς. Σας καλώ λοιπόν σε όποιο μέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε, είτε είστε παραγωγός, είτε επιχειρηματίας με εξαγωγική δραστηριότητα, είτε πολίτης που ενδιαφέρεται για τις ελληνικές εξαγωγές, να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας στείλετε τις προτάσεις σας για την αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση που λήγει στις 15 Νοεμβρίου του 2020. Θα ενημερωθείτε καλύτερα αν επισκεφτείτε αυτό το link στην ιστοσελίδα μου. Οι εξαγωγές είναι σημαντικότατο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες σας. Οι ανάγκες σας θα γίνουν οι οδηγίες μας για να παλέψουμε μαζί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ας μην αφήσουμε λοιπόν άλλους να πάρουν σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον της πατρίδας μας. Ας δουλέψουμε μαζί, ώστε η επόμενη μέρα στον τόπο μας να είναι καλύτερη για όλους μας. Ελάτε λοιπόν να αποφασίσουμε μαζί για το μέλλον της Ελλάδας μας. Λοιπόν, και πάλι μαζί, αφού είδαμε το βίντεο, είδαμε την καμπάνια, η οποία, να υπενθυμίσω, ότι λήγει στις 15 του Νοέμβρη, του μήνα του συγκεκριμένου. Πείτε μας λίγο, κύριε Σιμακοπούλου, αυτό γιατί αγγίζει και τους Έλληνες πολίτες και πώς μπορούν οι Έλληνες πολίτες να μπουν στη δημόσια διαβούλευση, όχι μόνο να συμμετέχουν, αλλά να ξέρουν και πώς η συμμετοχή τους επηρεάζει τις αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πετρόπουλο, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα. Πρωτίστως, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, ακούω από τους πολίτες ότι στις Βρυξέλλες παίρνονται αποφάσεις για μας, οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή μας, αλλά είναι μακριά από εμάς και εμείς δεν έχουμε καθόλου τη δυνατότητα να εκφραστούμε. Και ο ρόλος ενός ευρωβουλευτή είναι και αυτός. Δηλαδή, γι' αυτό με έχετε στείλει εκεί, για να μπορέσω να εκφράσω τις απόψεις της χώρας μου και
Μπορεί βεβαίως να είμαι Ευρωβουλευτής και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά πρωτίστως είμαι Ευρωβουλευτής από την Ελλάδα. Οπότε η εμπορική πολιτική και η εξωστρέφεια και οι εξαγωγές για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ένα κρίσιμο πράγμα για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε από αυτή την ιστορία η οποία μας έχει βρει όλους. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες βιώνουν την καθημερινότητα της αγοράς όταν προσπαθούν να εξάγουν οτιδήποτε, να πούνε την άποψή τους για την εμπορική πολιτική. Αυτό είναι ένα, αν μπει κανείς από τη με ρωτήσατε και πρακτικά πράγματα. Είναι 10 σελίδες που είναι λίγο θεωρία, αλλά από κάτω μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή μπορείς να παρουσιάσεις προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεις, ιδέες, καλές πρακτικές, ό,τι σου αρέσει. Και πραγματικά, εκτός από φορείς, βλέπω με χαρά ότι συμμετέχουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις. Γιατί και υπάρχουν και προϊόντα τα οποία, ξέρετε, μέσα στην κρίση, μέσα στο COVID, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η εξαγωγική δραστηριότητα. Πρωτίστως είναι αγροδιατροφικά βέβαια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι υπάρχουν και αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα και λόγω του COVID, αλλά και χωρίς τον COVID. Οπότε είτε μέσα από την ιστοσελίδα μου, είτε μέσα από αυτό θα μπουν τα σχόλια. Κατόπιν τούτου αυτά δεν θα πάνε στο βρόντο, να σας το πω έτσι. Θα τα συζητήσουμε εγώ με αντιπρόεδρο της Επιτροπής και αυτή είναι η δουλειά μου και θα φροντίσω με μεγάλη χαρά και τιμή να αναδείξω τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Και βεβαίως άνθρωποι είμαστε. Μπορεί κάποιος να μου στείλει ένα email ή να μιλήσει με τους συνεργάτες μου, με μένα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Οι συζητήσεις και οι τελικές αποφάσεις αναμένονται πότε? Η οριστικοποίηση αυτής της ιστορίας θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Okay, άρα είναι ζήτημα στον επόμενο μήνα. Ναι. Μάλιστα. Ας φύγουμε από αυτό. Πάμε λίγο στην δική μας καθημερινότητα. Θέλω να ξεκινήσω με μια ευχάριστη είδηση. Είναι γνωστό ότι είστε και οικονομολόγος, έχετε εργαστεί και στα οικονομικά ζητήματα. Είχαμε πριν από 2 μέρες την αναβάθμιση, ξαφνική μη αναμενόμενη μπορώ να πω, από την Moody's για τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να έχουμε δει την καμπύλη των ομολόγων, δηλαδή το κόστος δανεισμού της ελληνικής οικονομίας, ειδικά στις μέσες χρονικές διάρκειες, να έχει φτάσει και αρνητικό. Πράγμα το οποίο ξενίζει πάρα πολύ κόσμο. Κάντε μου ένα σχόλιο για αυτό. Εντάξει, ας έχουμε και ένα καλό νέο που και που, έτσι. Δεν είναι κακό. Τα μάθαμε όλοι λίγο, οι οικονομολόγοι και μη οικονομολόγοι. Όλοι μάθαμε τα spreads και τα αυτά μέσα στην κρίση και στα χρόνια των μνημονίων. Η Ελλάδα έχει σαν οικονομία ομαλοποιηθεί και επειδή αυτή η κυβέρνηση έχει και μια αξιοπιστία πλέον στο εξωτερικό και γενικώς κινούνται τα πράγματα. Ο COVID είναι ο COVID για όλους, με καταλάβετε. Η πανδημία είναι για όλους, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αυτό είναι, αν θέλετε, η επιβράβευση διεθνώς από τις αγορές ότι πλέον έχουν εμπιστοσύνη ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία πορεύεται μέσα σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα χωρίς τις αυξομοιώσεις που είδαμε στο παρελθόν και χωρίς τα προβλήματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Οπότε είναι στη σωστή κατεύθυνση, να σας το πω έτσι. Κρατάω το σχόλιο σας. Ας μείνουμε στο θέμα των ευχάριστων ειδήσεων, αν γίνεται. Προφανώς τις τελευταίες 2 ημέρες και όλοι ευχόμαστε σύντομα να γίνει πραγματικότητα. Έχουμε τη συμφωνία για το ευρωπαϊκό εμβόλιο, παρόλο που υπάρχει και ρώσικο εμβόλιο, υπάρχει και αμερικάνικο. Έχουμε τη συμφωνία λοιπόν για το εμβόλιο από την Pfizer, την εταιρεία. Και μάλιστα νομίζω εχθές, διορθώστε με αν κάνω λάθος, υπογράφτηκε και από την Ευρώπη η παραλαβή νομίζω 200 εκατομμυρίων εμβολίων, τα οποία πρόκειται να έρθουν, αν όχι μέχρι τέλειο Δεκεμβρίου, από ό,τι είπε και ο Υπουργός Υγείας αλλά και ο Πρωθυπουργός σήμερα, στο άμεσο χρονικό διάστημα. Ένα σχόλιο σε αυτό, πώς τα είδατε εσείς εκεί από τις Βρυξέλλες? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει συμφωνία προαγοράς, ας πούμε, εμβολίων από, αν δεν είναι, κοντεύουν νομίζω σχεδόν 6 εταιρείες, αλλά σίγουρα 4, όπου είχε πει να πάρει από, να έχει το δικαίωμα να αγοράσει γύρω στα 200 εκατομμύρια κομμάτια από την κάθε μία, με όψον για 300. Η Pfizer είναι η πρώτη που οι κλινικές της δοκιμές έχουν φτάσει σε αυτό το ελπιδοφόρο σημείο, δηλαδή να έχουν αυτή την υψηλή αποτελεσματικότητα στις δοκιμές. Και οπότε χτες οριστικοποιήθηκε η συμφωνία για την αγορά 300 εκατομμυρίων εμβολίων από την Pfizer και θα γίνει μια διανομή, αν θέλετε, κεντρική. Αυτή είναι, είναι σημαντικό ότι η Ευρώπη, ξέρετε, συζητούσαμε πριν το Διεθνές Εμπόριο, το οποίο είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Αυτό σημαίνει οι χώρες από την αρχή λειτουργούν σαν μια ενιαία αγορά και έχουν εκχωρήσει στην Ευρώπη το δικαίωμα να κάνει εμπορικές συμφωνίες. Δεν κάνει κάθε χώρα εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες. Όλοι μαζί η Ευρώπη το κάνει. Στον τομέα της υγείας όμως,
η κάθε χώρα είναι εθνική αρμοδιότητα η υγεία, άρα θα μπορούσαμε να σφαζόμαστε εντός εισαγωγικών μεταξύ μας τώρα για να προμηθευτούμε εμβόλια τα οποία θα ήταν και πιο ακριβά και πιο δύσκολα και όλα αυτά. Η Ευρώπη λοιπόν έχει κάνει μια υπέρβαση εδώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και με τη σύμφωνη γνώμη των κρατών μελών προμηθεύεται για όλους μας, το οποίο έχει τα γνωστά πλεονεκτήματα της οικονομίας κλίμακας αλλά και της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας στη διανομή. Οπότε τώρα βρισκόμαστε εκεί και θα ακολουθήσουν συμφωνίες και με άλλες εταιρείες. Τώρα όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα ακούω και εγώ τα ίδια, δηλαδή άκουσα και τη Στέλλα την Κυριακίδου που είναι η Επίτροπος Υγείας η Κύπρια να λέει ότι ευελπιστεί ότι στην περίπτωση του εμβολίου της Pfizer μπορεί να μετά τις γιορτές θεωρητικά θα το έχουμε στα χέρια μας για να αρχίσει ο εμβολιασμός κατά προτεραιότητα των ανθρώπων που δουλεύουν στο υγειονομικό σύστημα και μετά των ευάλωτων ομάδων. Παρ' όλα αυτά, επειδή ζούμε σε δύσκολες συνθήκες, προφανώς παρακολουθείτε και εσείς την επικαιρότητα, τα κρούσματα δεν λένε να πέσουν κάτω από 2-2.500 καθημερινά, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα αλλά και όλη η υπόλοιπη χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται. Σήμερα ακούστηκε ότι πιθανόν θα χρησιμοποιηθούν και χώροι στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι θα εξυπηρετούν τα rapid test και όχι μόνο. Πιστεύετε ότι είμαστε στην καταιγίδα πριν από την επόμενη μέρα που θα βγει ο ήλιος μέσω του εμβολίου? Δεν ξέρω, κύριε Πετρόπουλε. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω και νομίζω κανείς δεν ξέρει, αλλά δεν ξέρω. Εγώ τώρα αυτό που έζησα στις Βρυξέλλες πριν φύγω, που είναι πολύ χειρότερα από εδώ τα πράγματα. Το σύστημα υγείας δέχεται ασφυκτικές πιέσεις, ήδη έχουν αρχίσει τη διακομιδή ασθενών σε άλλες χώρες. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό. Έχουν ανακαλέσει τους συνταξιούχους, δηλαδή νοσοκόμες, γιατροί, συνταξιούχοι, τους έχουν παρακαλέσει να επιστρέψουν στο σύστημα υγείας για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Και αρχίζουμε να βλέπουμε περίεργες εικόνες δηλαδή, στις Βρυξέλλες, οι οποίες είναι τρομακτικά τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι αυτό το δεύτερο κύμα, πώς να σας πω, θα είναι πάρα πολύ ζώρικο για όλη την Ευρώπη, όλοι θα πιεστούμε. Βλέπω και εγώ τις εικόνες που λέτε για στη Βόρειο Ελλάδα. Οπότε ο καθένας πλέον, η κυβέρνηση προσπαθεί όσο μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση, όπως και όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Όλοι μαζί θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα. Ζω και εγώ με την ίδια ελπίδα που ζούμε όλοι μας. Ότι δηλαδή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχουμε, καταρχάς έχουμε περισσότερα τεστ. Κατά δεύτερον έχουμε μια καλύτερη, αν καταλαβαίνω, δυνατότητα αντιμετώπισης των κρουσμάτων φαρμακευτικά, ούτως ώστε να μην καταλήγει τόσο κόσμο στην εντατική. Και κατά τρίτον ευελπιστούμε ότι το εμβόλιο θα μας θωρακίσει για την άνοιξη, ούτως ώστε σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε το φως στο τέλος του τούνελ. Με αφορμή την δήλωση του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης, θα κάνω την ερώτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, βέβαια. Υποτιμήθηκε το φθινόπωρο ως προς την εξέλιξη του κορονοϊού πανευρωπαϊκά? Κοιτάξτε, δεν ξέρω ούτε σε αυτό πώς να απαντήσει κανείς σε κάτι τόσο θεωρητικό. Τι υποτιμήθηκε ή δεν υποτιμήθηκε. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να περιμένεις ότι κάτι θα γίνει, άλλο να ελπίζεις ότι δεν θα γίνει. Όλοι δεν ελπίζαμε ότι, ας πούμε, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες θα υπάρχει μικρότερη διάδοση. Το ελπίζαμε, αλλά κανείς δεν το ήξερε επιστημονικά αυτό. Λοιπόν, είναι άλλο να περιμένεις ακόμα και τα χειρότερα και άλλο να τα ζεις. Και σε κάθε περίπτωση, το μόνο που μπορείς να ορίσεις είναι τη συμπεριφορά τη δική σου και τις αποφάσεις τις οποίες παίρνεις με τα δεδομένα της κάθε στιγμής. Οπότε, υπ' αυτή την άποψη, αντιμετωπίζουμε όλοι μαζί μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά, στο δεύτερο κύμα, έχουμε περισσότερα εργαλεία και περισσότερες γνώσεις γύρω από το θέμα στη διάθεσή μας. Απλώς όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και τεράστια κόπωση και όταν λέω κόπωση την εννοώ σε όλα τα επίπεδα, δεν εννοώ μόνο κόπωση στο οικονομικό σύστημα, κόπωση στην πραγματική οικονομία, κόπωση ψυχολογική, κόπωση των ανθρώπων που είναι κλεισμένοι μέσα. Είναι αλλιώς αυτό τώρα, το ζούμε πολύ καιρό αυτό και γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θεωρείτε ότι οι πολίτες τήρησαν και τηρούν τα μέτρα, έχοντας δει και τους πολίτες στις Βρυξέλλες, έχοντας δει και τους πολίτες στην Αθήνα που βρίσκεστε. Θεωρείτε ότι οι πολίτες δείχνουν σε αυτό το δεύτερο κύμα την πειθαρχία που έπρεπε να δείξουν, να τη βάλουμε συγκριτικά με το πρώτο lockdown που ζήσαμε?
Εντάξει, αν με ρωτάτε συγκρίνοντας τις εικόνες, είναι πολύ πιο χαλαρή η εικόνα τώρα από ό,τι ήταν, δεν χρειάζεται να σας πω από ό,τι ήταν στο πρώτο lockdown στην Ελλάδα, γιατί όλοι μαζί το ζήσαμε αυτό, αλλά σίγουρα είναι πιο χαλαρή από ό,τι στις Βρυξέλλες. Δηλαδή στις Βρυξέλλες η μάσκα ήταν, οι Βρυξέλλες είναι, πώς να σας πω, ένα μήνα πριν από εδώ ξεκίνησαν τα πιο δύσκολα. Η μάσκα ήταν υποχρεωτική παντού, είχαν κλείσει τα μαγαζιά εστίασης εδώ και 1,5 μήνα, η κυκλοφορία απαγορευότανε. Δεν σας λέω για το κοινοβούλιο που μας επιτρέπανε μόνο ένα στα γραφεία, κυκλοφορούσαμε μέσα στο κοινοβούλιο σε λουρίδες και τώρα σταμάτησε ουσιαστικά και η προσέλευση στο κοινοβούλιο, εκτός όταν είναι απολύτως απαραίτητο δηλαδή για να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Οπότε η εικόνα εδώ είναι αυτή που εισπράττω εγώ, δηλαδή που κινούμε πρωτίστως στην Αττική, γιατί και δεν κινούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είναι πιο χαλαρή από ό,τι ήταν στο Βέλγιο. Κύριε Σιμακοπούλου, πριν σας αφήσω, ένα ακόμα πεδίο το οποίο φαίνεται ότι κινείστε εθνικά και εσείς προσωπικά, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές της Ελλάδας, είναι το θέμα της Τουρκίας. Έχουμε δει ότι η Τουρκία τους τελευταίους 8 μήνες ασκεί μια συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική με έναν τρόπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, είναι ενάντια στις διεθνείς συνθήκες. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ότι έχετε δώσει και εσείς προσωπικά, αλλά και άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές, μάχη στο Κοινοβούλιο για την συμπεριφορά της Τουρκίας. Συνδέστε μου λίγο την επερχόμενη συμπεριφορά της Τουρκίας, ίσως με την εκλογή του νέου Προέδρου Biden, και πώς φαίνεται ότι θα αντιδράσει η Ευρώπη, η οποία πιέζεται τελικά να αντιδράσει, κάνει λίγο αυτό που λέμε stall, δηλαδή καθυστερεί λίγο τελικά τα μέτρα, αλλά φαίνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο του Δεκεμβρίου μάλλον θα είναι η στιγμή που θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την συμπεριφορά του γείτονα. Εντάξει, είναι εγκλωβισμένη τώρα και αυτό είναι μια επιτυχία και του Μητσοτάκη, ότι διπλωματικά είναι εγκλωβισμένη η Ευρώπη τώρα. Δηλαδή έχει βάλει μια καταληκτική ημερομηνία, όπως είπατε, το Δεκέμβριο. Μπορεί να κολλήσει η εργή και αυτό οφείλεται σε πολλές χώρες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλα εμπορικά και συμφέροντα και οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία. Ή περιμέναμε όλοι, να σας το πω έτσι, και τις αμερικανικές εκλογές για να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα και αν θα αντιδράσει σε αυτό ο Ερντογάν και πώς θα αντιδράσει. Αλλά στην τελική, άμα δεν αλλάξει η ρότα η Τουρκία, που δεν φαίνεται να αλλάζει όσον αφορά την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και την προκλητικότητα και την παραβατικότητα, δηλαδή, θα αναγκαστούν να επιβληθούν κυρώσεις. Τώρα, τι τύπου κυρώσεις και πόσο αυστηρές θα είναι αυτές, υπάρχει μια λίστα. Εγώ θα λέω ότι θα ξεκινήσουμε προφανώς με τις εμπορικές κυρώσεις, αλλά θα είναι πιο σκληρές από αυτό που έχουν επιβληθεί. Αυτό που έχει γίνει τώρα είναι έχουν επιβληθεί κυρώσεις ονομαστικές σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα δούμε κάτι διαφορετικό, έχω την εκτίμηση. Ωραία, κύριε Σιμακοπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Και να είστε τα χαρά καλά. Να τα ξαναπούμε χαρά μου. Σε κάποια επόμενη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ. Με χαρά. Γεια σας.